πράγματι ελπίζουμε ότι και φέτος θα υλοποιήσουμε το καταστηνοτικό πρόγραμμα που σε συνεργασία με την ΠΟΣ ΓΑΜΕΑ υλοποιούμε εδώ και 15 χρόνια, ο 16ος χρόνος ήταν αυτός, στο Μάναγρο της Βολισσού, που όπως είναι γνωστό πλέον μας τον παραχωρεί το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων της ΧΙΟΥ και βεβαίως η παραχώρηση αυτή γίνεται ακριβώς γιατί φιλοξενούνται εκεί τα παιδιά με αναπηρία. Εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτή τη δράση, την υλοποίηση δηλαδή του κατασκηνωτικού προγράμματος, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα δεκαήμερο το οποίο δικαιούνται αφενός τα παιδιά τα οποία περνάνε σε ένα φυσικό περιβάλλον με μπάνιο, με βόλτες, με παιχνίδια, με ξενιασιά πάνω απ' όλα, αλλά και φροντίδα ιδιαίτερη από τους συνοδούς, οι οποίοι πλέον σχεδόν έχουν γίνει μόνιμοι, αλλά και για τις οικογένειές τους που για 10 μέρες μένουν να ηρεμήσουν από την καθημερινή 24ωρη φροντίδα την οποία χρειάζεται ένα παιδί το οποίο έχει αναπηρία, είτε είναι με σύνδρομο Down ή αυτισμού, είτε με νοητική στέρηση, είτε με κινητικά προβλήματα, με ψυχολογικά και με όλου του είδους των αναπηριών, τις οποίες συναντάμε στη Χίο, αλλά και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, γιατί όπως είναι γνωστό, φιλοξενούμε στην κατασκήνωση και παιδιά από τη Μυτιλίνη, από τη Σάμο και από τη Λίμνο. Δηλαδή, είναι δυστυχώς η μόνη κατασκήνωση για άτομα με αναπηρία που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Πόσα παιδιά περίπου φιλοξενούνται σε αυτές τις εγκαταστάσεις κατ' έτος? Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος. Δυστυχώς, εμείς χρησιμοποιούμε σκηνές, μεγάλες σκηνές των 10 ατόμων. Τα παιδιά που συνήθως το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 4-5 χρόνια δηλαδή, ξεπερνάνε τα 35 κάθε χρόνο. Δηλαδή φτάνουμε μέχρι και 40. Δεν και είναι μία κατασκηνωτική περίοδος, έτσι, ένα δεκαήμερο. 10 άτομα με αναπηρία. Δεν μπορούμε δυστυχώς να φιλοξενήσουμε περισσότερα παιδιά. Δωρεάν γίνεται η φιλοξενία? Η φιλοξενία γίνεται μέχρι τώρα τουλάχιστον δωρεάν. Απλά ζητάμε από τους γονείς να βάζουν ένα χαρτσιλίκι, το ύψος του είναι 30 ευρώ περίπου, για τις βόλτες, τις απογευματινές, για ένα παγωτό, ένα καφέ, ένα αναψυκτικό, γιατί οι ώρες τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να έχουν προσωπικό χρόνο ώστε να απασχοληθούν από μόνα τους, είτε διαβάζοντας είτε ζωγραφίζοντας, όπως γίνεται με άλλες κατασκηνωτικές ομάδες. Θα πρέπει συνέχεια να τα απασχολείς με κάποιο τρόπο και μία πολύ αγαπημένη βόλτα για τα παιδιά είναι να περπατήσουν, να πάνε σε μία καφετέρια, εκεί θα απόγευμα, κάθε απόγευμα, έχει και άλλες δράσεις. Να. Αλλά αυτή είναι μία δράση η οποία γίνεται 2 με 3 φορές καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου. Οι ενδιαφερόμενοι για να εγγράψουν τα παιδιά τους μέχρι πότε θα πρέπει να το δηλώσουν? Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να το δηλώσουν μέχρι τις 3 Ιούνιου, όπως γράφουμε και στην ανακοίνωση, μαζί με άλλα δικαιολογητικά, όπως είναι η συμπλήρωση του δελτίου του κατασκηνωτή, με υπογραφή από τον γονέα και από τον γιατρό, το βιβλιάριο εμβολίων, οπωσδήποτε, και το ποσοστό αναπηρίας που υπάρχει, που έχει κάτι περισσότερες αιτήσεις. Δεν ξέρω αν έχει τύχει αυτό. Έχει τύχει αυτό. Πώς κάνετε την επιλογή? Είναι δύσκολο να κάνουμε την επιλογή. Θα πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός με το τι δυνατότητες έχουμε και από τους συνοδούς. Δηλαδή, αν έχουμε μία πολύ δύσκολη περίπτωση όπου δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την
καλή πορεία του παιδιού μέσα σε αυτόν τον χώρο, γιατί όπως σας είπα είναι σε σκηνές, είναι το χώμα ή η τουαλέτα mm-hmm. είναι μακριά, δεν είναι δηλαδή ένα ενοικιαζόμενο διαμερισματάκι που έχεις. Ναι, είναι κατασκηνωτικό πρόγραμμα, μου ό,τι λέει η ίδια λέξη. Και μπορεί ο ήλιος μερικές φορές και η σκόνη και ο αέρας και όλα αυτά να ενοχλήσουν. Ναι. Άρα βλέπετε σε ποια παιδιά μπορείτε να τα απεξέλθετε καλύτερα επομένως και γίνεται έτσι επιλογή. Επιπλέον θα πρέπει ο γιατρός οπωσδήποτε να βεβαιώνει ότι μπορεί το παιδί να μείνει σε αυτές τις συνθήκες της κατασκήνωσης. Επίσης τα παιδιά που πάσχουν από επιληψία, που δυστυχώς αυτή εκδηλώνεται σε αυτές τις συνθήκες πιο συχνά, και επειδή το κέντρο είναι μακριά από το νοσοκομείο και θα πρέπει, ο γιατρός τουλάχιστον λέει ότι θα πρέπει το παιδί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν μπορείς να το περιθάλψεις εκεί mm-hmm. όταν παθαίνει αυτές τις κρίσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν η βεβαίωση του γιατρού, η γνωμάτευση αναφέρει ότι το παιδί πάσχει από επιληψία, αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούμε και τις αποφεύγουμε.